Θα ευχαριστήσω για πολλωστή φορά τον Ηλία τον Μπονοφάγου. Και οι λιχουδιές, όπως δείξαμε και στο παρελθόν, που αφορούν τις εξορίξεις και τα ευρήματα στον Γλαύκο, στη Δελφίνη, στην Ανθέα, στον Ονυσιφόρο, στην Καλυψό, στην Αφροδίτη, είναι αυτό το οποίο τραβάει τον Οθωμανό και τον Ελκύη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι και όλες, ο Τούρκος μέσω της εμπλοκής του στο μοίρασμα των ενεργειακών πόρων, μέσω αυτής ακριβώς της απαιτήσεώς του, θέλει να αποκτήσει ισχύ, να αποκτήσει χρήματα. Και η Κύπρος προσπαθεί να τον κατευνάσει. Θα μου πούνε κάποιοι, μα τι λέτε τώρα. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της συμφωνίας, επικειμένου συμφωνίας με τη Γαλλία, πιθανότατα και με την Αγγλία, μια επικαιροποιημένη συμφωνία, πιθανότατα και με άλλες χώρες, όλοι αυτοί θα έρθουν να προστατεύσουν την Κύπρο. Όχι, δεν προστατεύουν την Κύπρο. Τα δικά τους συμφέροντα προστατεύουν. Η Κύπρος θα προστατευθεί αν πάει μια επιλαρχία Leopard 2 α4, 41 άρματα, που έχει ζητήσει το ΓΕΕΦ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Η Κύπρος θα προστατευθεί αν αυτά τα Leopard συνοδευθούν από επιθετικά ελικόπτερα. Από Απάτσι. Αν αυτός ο χερσαίος όγκος πυρός έχει αποκτήσει φτερά από Mirage 2000, Παύλα 5 και F-16 Block 52 Plus Advanced. Όλα αυτά θα σιγουρεύσουν την ασφάλεια. Διότι χωρίς αυτά, οι Κύπροι θα κοιτάξουν το πιάτο με τις λιχουδιές και θα καταλάβουν ότι μέρος της λιχουδιάς είναι και εκείνη. Γιατί ο Τούρκος θα θελήσει να καταναλώσει και τις πηγές, Λεόντιος μερίδα, αλλά και εκείνους που τις προσφέρουν. Είναι πάγιο δίδαγμα της ιστορίας. Πώς έβγαλαν λοιπόν οι φίλοι μας οι Τούρκοι το δεύτερο γεωτρύπανο? Το πρώτο, σας θυμίζω, το είχαν βγάλει Φατίχ, Μωάμεθ Β, ο Πορφητής. Το δεύτερο το έβγαλαν Σελίμ, Γιαβούζ. Φατίχ, Γιαβούζ. Από το Σελίμ τον πρώτο. Τον ιό του Βαγιαζίτ του Β, ο οποίος εβασίλευσε από το 1512 έως το 1520. Εντάξει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγέννησε στη συνέχεια τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Ο Σελίμ, ο λεγόμενος Γιαβούζος σκληρός, ή το μέγας διώκτης των χριστιανών. Είναι εκείνος λοιπόν ο οποίος, θα μιλήσουμε για αυτό στη συνέχεια, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, κατά τα 1516-1517 προχώρησε και εισέβαλε στις περιοχές των Μαμελούκων της Αιγύπτου και κατέλαβε το υπόλοιπο της Ιεροπαλαιστίνης συν την Αίγυπτο. Και τότε άρπαξε το δικαίωμα του Χαλίφη, έκλεισε, στην ουσία επεριόρισε στην Κωνσταντινούπολη τον Χαλίφη και από εκεί και ύστερα όλοι οι Οθωμανοί Σουλτάνοι μέχρι τον Κεμάλ έχουν αποκτήσει τον τίτλο του Χαλίφου. Συν επίσης πήρε και τον Ζουλφικάρ, το ιερό του σπαθί, του προφήτου, των απογόνων του, και έκτοτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετατράπηκε κυρίως σε Ισλαμική, διότι πλέον δεν είναι Έλληνες χριστιανοί, Ρωμαίοι χριστιανοί. Ρωμαίοι είμαστε. Ρωμιοί. Αυτοκρατορία. Δεν είναι πλέον η πλειοψηφία, αλλά οι Άραβες κυρίως μουσουλμάνοι. Γιαβούζ, το όνομα του δευτέρου γεωτρυπάνου, ο σκληρός. Κατέλαβε λοιπόν την Αίγυπτο. Και μάλιστα λένε οι ιστορικές πηγές ότι έκοψε δεκάδες χιλιάδες γλώσσες από τους Έλληνες της Αιγύπτου, επειδή ομιλούσαν ελληνικά. Ο Γιαβούς λοιπόν, ο σκληρός, υλοποίησε την πανάρχια μάχη, διαπάλη, μεταξύ της δυνάμιος που επικρατεί στο οροπέδιο της Ανατολίας και της δυνάμιος που ελέγχει το δέλτα του Νείλου. Και το έπαθλο είναι η Μέση Ανατολή, η Σιροπαλαιστίνη. Και στο επίκεντρο ήταν η Κύπρος.
Αλλά δεν μπορούσε να την καταλάβει, διότι η Βενετή, ναυτική υπερδύναμης, είχε την Κύπρο υπό την κατοχή της. Άρα λοιπόν, αυτή ακριβώς η σημειολογική συμβολική σημασία, ονομασία, ονοματοθεσία του Γεωτρυπάνου σε Γιαβούς, σε Ελλήν πρώτος δηλαδή, δείχνει ότι ο Νεοοθωμανός, ο Ερντογάν και το επιτελείο του, στοχεύουν στην άλωση και στην κατάκτηση όλων αυτών των ενεργειακών χώρων, τις οποίες τις ελέγχουν και οι Έλληνες, αλλά και οι κατά αυτούς μαμελούκοι της Αιγύπτου. Το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, στην Αιγυπτιακή πρεσβεία και στο Κάιρο του Προέδρου Αλσίση. Ο Σελίμ, λοιπόν, νίκησε. Αν όμως είχε παρέμβει όπως έπρεπε η Βενετία, μπορεί αυτό να είχε αποτραπεί. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ιστορικό δίδαγμα? Καλά και το Φατίχ, καλά και το Γιαβούς, αλλά σε κάθε περίπτωση η Δύση πρέπει να προστρέξει για να μην έχουμε νέες αλώσεις και νέες καταλήψεις εδαφών. Διότι το όχημα του Ερντογάν, εκτός από τα γεωτρύπανα, είναι και οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και στην Ουάσιγκτον, και στο Λονδίνο, και στα Ιεροσόλυμα, και στο Τελαβίβ, και όπου θέλετε. Γιαβούς, Σελίμ, θα σας πω μια ιστορία. Κλειδί της ιστορίας άλλωστε είμαστε, πριν μπούμε στα ενεργειακά. Ήθελε να καταστρέψει όλα τα μοναστήρια. Κυνηγούσε ανηλαιώς τους Έλληνες. Είχε θέμα με τους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά όμως, του άρεσε να τον αποκαλούν βασιλέα της Τραπεζούντα, γιατί από εκεί ξεκίνησε τη διοικητική του καριέρα, από τον πατέρα του, τον Μαγιαζή, τον Βίτα. Ήθελε να αποκαλείται, να αυστάνεται ως απόγονος των Κομνηνών. Αλλά κυνηγούσε τους Έλληνες. Σε μια λοιπόν από αυτές τις αλαζονικές εκδρομές που οποίες έκανε και απειλούσε, πήγε όπως θέλετε όλοι στο μοναστήρι της Σουμελά. Της Παναγίας της Σουμελά. Και εκεί όταν κυνηγούσε, είπε αυτό το μοναστήρι, εγώ θα το καταστρέψω. Και συνέβη το εξής. Έπεσε παράλυτος. Ναι. Όταν κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ήταν ανίερο, λέγεται ότι κοινώνησε, ήπια από το αγίασμα της μονής και έγινε καλά. Και από τότε σκέπασε, λέει, τη μονή με χάλκινη οροφή, άναψε και πέντε λαμπάδες, δεν ξέρω αν έκανε το σταυρό του, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, το μάθημα το πήρε. Και στα ύστερά του, ο σκληρός Γιαβούς άλλαξε τη συμπεριφορά του απέναντι των Ελλήνων. Βλέπετε να πάθει κάποια παραλυσία και το γεωτρύπανο. Ενδιαφέρον θα έχει. Βέβαια εδώ δεν υπάρχει μονή του Σουμελά. Αλλά όταν παραβιάζει τα ιερά και τα όσια της Ανατολικής Μεσογείου και είσαι αλαζόν, το λέει και η ελληνική μυθολογία. Κεραυνός του Διός επέρχεται. Η θεία παρέμβασης, η οποία έχει πάντοτε ανθρώπινα χέρια. Και αν μη τι άλλο, στην περιοχή αυθονούν οι χριστιανοί και γενικότερα όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Χάρη λοιπόν στον κύριο Κονοφάγο, στον καθηθόν, στον διαπρεπέστατο καθηγητή, μας έδωσε αυτόν τον πίνακα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος και δημοσίως. 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Η Αφροδίτη, η Καλυψό, ο Γλάφκος, ο Νησίφορος, σύνολον 18,35. Μία, θα ήθελα να σας πω κάτι, μια διευκρίνηση. Εδώ υπάρχει μια εκτίμηση, αισιόδοξη εκτίμηση, για το Γλάφκο. Όπως όμως έχει αναφέρει και ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο κ. Θεόδωρος Τσακίρης, σε εκτεταμένη αρθρογραφία στην Καθημερινή, αυτή τη στιγμή δεν προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι έχουμε 20, 30, 40, 50, 3 εκατομμύρια κοιτάσματα. Όχι. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τα κράτη και τις εθνικές γραφειοκρατίες, στην Κύπρο πρωτίστως και δευτεροβόντως στην Ελλάδα, να μπορέσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ανακάλυψη, διότι οι Αμερικανοί της ExxonMobil θα πραγματοποιήσουν και άλλες δύο γεωτρήσεις. Διότι είδαν ότι στο Γλάφκο, που κυμαίνεται μεταξύ 4, 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, που είναι φυσικά πολύ μικρότερο από το ΖΟΡ,
πιθανόν να έχουμε και άλλα κοιτάσματα. Μα αλλά αυτά που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, και αν δεν είναι 18,35 και είναι, ξέρω εγώ, επίσης 15,3, είναι υπέρ αρκετά για να ξεκινήσουμε τις εξαγωγές. Είναι μια πολύ καλή πρώτη ύλη να ενισχυθεί ο EastMed και να γίνει βιώσιμος. Και κοιτάξτε τι μου μας έδωσε ο κ. Χρονοφάγος. Τι σημαίνει σε πρίνο, μετατρέπουμε σε πρίνους το κοίτασμα πετρελαίου. Η Αφροδίτη είναι 9 φορές ο πρίνος ή 900 εκατομμύρια βαρέλια. Το Καλυψό είναι 20 φορές ο πρίνος ή 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Γλαύκος στην ίδια ακριβώς ποσότητα και αναλογία. Ο Νησφόρος ένας πρίνος και περίπου 80 εκατομμύρια. Σύνολο δηλαδή περίπου 50 πρίνοι. Δεν πρέπει να χαίρονται στην Ανατολική Μεσόγειο οι αδελφοί μας οι Κύπροι. Να αισθάνονται ισχυροί και να τα περιφρουρήσουν όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Διότι ο Οθωμανός έρχεται και είναι διψασμένος για ενέργεια και για αίμα. Και ποια είναι η αξία τους? Ξανά πάλι επικαιροποίηση. 121,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκεί η γραφειοκρατία της Κύπρου να κινηθεί γρήγορα, να σταματήσουν οι ιστορίες και τα φλιναφήματα περί ενοποιήσεως σύμφωνα με τους τουρκικούς όρους. Δεν χρειάζεται. Ας μείνουν εκεί που είναι και θα παρακαλούν τα επόμενα χρόνια. Όχι εμείς να τρέχουμε στα τέσσερα και να γίνουμε τα γεωπολιτικά τους γιουσουφάκια. Αυτό να το ξεχάσουμε. Και εκείνοι και εμείς όσοι σκέφτονται με κατευναστικό εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα μέχρι σήμερα. Θέλει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ίσως να πάμε και στο 23, ίσως και στο 24. Μα εδώ είναι να δείξουμε τις αρετές μας και να φανούμε ικανοί και αντάξει του δώρου. Και αυτό το δώρο θέλει να πάρει ένα μέρος της, το μεγαλύτερο, η Τουρκία. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα για να δείτε. Ξανά πάλι ευχαριστούμε τον καθηγητή Κονοφάγου. Αυτά όμως δεν είναι μόνα τους. Συνδέονται με αυτό τον υπέροχο χάρτη που βλέπετε. Είναι στόχοι κοιτασμάτων, reflets, τύπου ζόρ, δυτικά και ανανοτιοδυτικά της Κρήτης. Όταν η επιφάνεια του κοιτάσματος του ζόρ είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για δείτε λίγο τους αριθμούς, 760 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ας το καλύτερα από εδώ. 130, 170, όλα είναι παραπάνω του ζόρ. 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 200, 160, 150, 200, 260, 400. Και τι κάνουμε εμείς εδώ? Ας θα σας πω. Σταματάμε τα πάντα λόγω, λέει, περιβαλλοντολογικών μελετών. Κάτι συνέβη σε κάποια χελώνα στον κόπο της Πάτρας, ειδοποίησε την αδελφή της στον κόπο της Κυπαρισίας. Μα μιλάμε για φυσικό αέριο, δεν μιλάμε για πετρέλαιο. Έλεος. Σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν, αυτός είναι ο ενεργειακός κατευνασμός. Ή ο κατευνασμός στον ενεργειακό τομέα. Να μην προχωρήσουμε τίποτα, γιατί θα φωνάξει η Τουρκία. Και πώς φωνάζει η Τουρκία? Μέσω των εδώ ανθρώπων, οι οποίοι σε συνδυασμό με την ευρυτέρα πολιτική υποχωρήσεως και κατευνασμού, βάζουν άλλους να πούν όχι να σταματήσουμε. Δεν μας φταίει κανένας. Εμείς φταίμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να γίνει κατανοητό. Αυτό το πράγμα συνδέεται ένα αλληλένδετο με την Κύπρο. Αυτό θα εκτινάξει τη γεωστρατηγική αξία της χώρας. Από εδώ θα δημιουργηθεί ο άξονα που έχω αναφερθεί επανειλημμένος και γραπτός Ελλάδος-Πολωνίας στην ενέργεια. Αλλά βλέπεις, άμα δεν αξιοποιείς αυτά, ίσως κάποια στιγμή να πεις στον Turkish Stream συνέχισε, γιατί και εκεί θα φτάσουμε. Η πολιτική του κατευνασμού και ουσιαστικά της αυτοφιλανδοποιήσεως μέχρι και το ρωσοτουρκικό σχέδιο, τον αγωγό θα μας φέρει. Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, έχω ξαναδείξει αυτό το χαρτί. Αυτός ο χάρτης είναι πραγματικά μια ελεηνή άποψης ξένων οι οποίοι αναφέρονται στα δικά μας, στα κεκτημένα του ελληνισμού. Όταν βλέπετε εδώ την Κύπρο
και το ψευδοκράτος να το αναφέρουν με τέτοιο τρόπο. Και δεν σας το δείχνω και δεν σας το έχω καλύψει. Γιατί κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία μας. Και με τα Σκόπια. Και τώρα πλέον με όλους αυτούς τους κατευνασμούς και τις ιδέες περί Πρεσπών, φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να αποκαλύψουμε το κράτος με ένα όνομα το οποίο είναι βιασμός της ελληνικής ιστορίας. Ας τα βλέπουν αυτά οι αδελφοί μας Κύπροι για το τι επέρχεται. Διότι οι Τούρκοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτα θα βάλουν την Κύπρο σε μια διαδικασία επιλύσεως με κύριο αντικείμενο, μενού θα το πούμε, τα ενεργειακά και στη συνέχεια και παραλλήλως θα ασχοληθούν και με εμάς. Διότι σε αυτόν τον αγώνα, όπως έχω τονίσει κατά επανάληψη, πάμε διαιρεμένοι. Ένα πρέπει να είναι το μέτωπο. Κοινό. Ελλάδος, Κύπρου. Θα μου πείτε με ποιες κυβερνήσεις. Ας ξυπνήσουν λοιπόν οι λαοί και ας καταλάβουν πλέον το έθνος των Ελλήνων, όχι οι λαοί, το έθνος των Ελλήνων, τι ακριβώς διακυβεύεται. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Και αντιλαμβάνεστε. Βίσμαρκ, ο σιδηρούς καγκελάριος, ο οποίος λέει ότι όποιος προσπαθεί να κάνει έναν πόλεμο ο οποίος ουσιαστικά διέπεται από κατευναστική λογική είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει φοβόμενος το θάνατο. Εντυπωσιακό. Αυτό θα κάνουμε. Σε αυτό είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε. Η απάντηση πρέπει να είναι όχι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πάμε στην επόμενη εικόνα.